Να δούμε κάποιες χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Είναι από την περιοχή της Χερσονήσου. Καθώς το θέμα το οποίο θα παρουσιάσουμε αμέσως τώρα συνδέεται άμεσα με το προηγούμενο, με το έργο των ενορίων. Αν μπορούμε να δούμε λοιπόν κάποιους εθελοντές και κάποιους εργαζομένους του προγράμματος βοήθειας στο σπίτι, στο Δήμο Χερσονήσου, οι οποίοι πήγαν σε 200, ενώ βλέπουμε και τον Δήμαρχο, τον κύριο Σέγκο, πήγαν σε 200 οικογένειες του Δήμου με οικονομικά προβλήματα, με βιοποριστικά προβλήματα και τους παρέδωσαν αυτά τα περίφημα, τα πολύ όμορφα κουτιά αγάπης. Τι είναι τα κουτιά αγάπης? Είναι μια πρωτοβουλία του Δήμου Χερσονήσου με άρωμα εορταστικό Χριστουγέννων. Κάποια τρόφιμα, ένα βοήθημα το οποίο κατευθύνεται σε ανθρώπους πραγματικά που έχουν ανάγκη, που η κατάστασή τους έχει επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο κατά τη διάρκεια της επιδημιολογικής κρίσης. Είδαμε τις φωτογραφίες, μπήκαμε στο κλίμα, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Μιλάκη, είναι πρόεδρος κοινοφιλούς επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου. Κύριε Μιλάκη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Κουτιά αγάπης, λοιπόν, πήγαν στους αποδέκτες τους. Εκεί κατευθύνθηκαν. Φυσικά. Μετά από τις 25 που καταφέραμε και ολοκληρώσαμε χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στα πλαίσια των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων της Συνοφελούς Επιχείρησης στο Δήμο Χερσονήσου, Χριστούγεννα μια αγκαλιά ο Δήμος Χερσονήσου. Γιατί δεν καταφέραμε να τις υλοποιήσουμε όλοι λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας που πάρθηκε αυτή τη στιγμή. Από τα τρόφιμα που συγκεντρώσαμε από τις εκδηλώσεις, καταφέραμε να μοιράσουμε περισσότερα από 200 κουτιά αγάπης σε ευπαθείς οικογένειες του Δήμου Χερσονήσου που πραγματικά τα έχουν ανάγκη και ήταν το λιγότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτές τις Άγιες ημέρες για να καταλάβουν γιατί ότι έχουν έναν άνθρωπο να τους, που είναι δίπλα τους ανά πάσα ώρα και στιγμή, πόσο μάλλον αυτές τις Άγιες ημέρες που όλοι έχουμε ανάγκη οι άνθρωποι να μας σκεφτούν. Βοήθεια και μια αγκαλιά και μια καλή κουβέντα. Κουτιά αγάπης τα οποία περιείχαν... Περιείχαν τρόφιμα μακράς διαργίας, είδη προσωπικής υγιεινής, φρούτα, λαχανικά και απορρυπαντικά, διάφορα που είναι χρήσιμα σε αυτές τις οικογένειες. Επίσης, να σας πω ότι με το βοήθεια στο σπίτι που η δομή ανήκει στην κοινοφελή επιχείρηση, ντυθήκαμε Άγιοι Βασίλειδες και πήγαμε να προσφέρουμε και γέλιο και χαρά σε αυτούς τους άνθρωπους. Όχι μόνο να τους δώσουμε το κουτί και να φύγουμε. Κύριε Μιλάκη, ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Αξίζει σε όλους τους εργαζομένους και τους εθελοντές. Και στη Δημοτική Αρχή, βέβαια, στο Δήμο Χερσονήσου, πήραν χαρά αυτοί οι άνθρωποι. Με το καλό να επαναληφθεί αυτή η δράση. Εκατοντάδες οικογένειες και εσύ Χερσόνησο έχουν προβλήματα. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω θερμά. Ευχαριστούμε τον κύριο Μιλάκη. Λοιπόν,